Όταν αποφάσισα να κατέβω στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ταυτίστηκα απόλυτα με τον κύριο Χριστόφα. Είχαμε τις ίδιες σκέψεις, τα ίδια όνειρα, το ίδιο μεράκι, το οποίο έχει αρχίσει σιγά σιγά να μετουσιώνεται σε πράξη μέσα στο χωριό μας. Ήδη από το πρώτο διάστημα ξεκινήσαμε με τον βιολογικό, ο οποίος κόστησε 1.600.000 ευρώ, με την διαμόρφωση και επισκευή του παιδικού σταθμού Αγιάσου 136.000 ευρώ, με το φωτισμό της πλατείας Δημαρχείου μετά από 5 χρόνια κόστος 70.000 ευρώ. Τώρα προχωράμε στις τουαλέτες, τις τουαλέτες του χωριού, οι οποίες έχουν ένα κόστος 15.000 ευρώ, και μετέπειτα πάμε στο γήπεδο Αγιάσου, που θα μπει καινούριο LED φωτισμός αξίας 176.000 ευρώ. Οπότε, όπως βλέπετε, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Η Δημοτική Αρχή στέκεται δίπλα μας. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τους αντιδημάρχους και ελπίζουμε ότι στο τέλος της πενταετίας θα έχουμε αφήσει κάτι στο χωριό μας, το οποίο θα βρουν τα παιδιά μας, οι νεότεροι, για να το συνεχίσουν. Τι άλλο οραματίζεστε για το χωριό? Ήδη ήταν μια πάρα πολύ καλή είδηση ότι ξεκινά να λειτουργεί ο κήπος Παναγιάς. Βέβαια δεν έχει άμεσα αρμοδιότητα γι' αυτό η κοινότητα. Αλλά τι άλλο οραματίζεστε, γιατί υπάρχει πολύς χρόνος, άλλα 4 χρόνια μέχρι τη λήξη της τετραετίας σας. Τι θα θέλατε σαν κάτοικος αυτού του χωριού, σαν νέος άνθρωπος που θέλει να παραμείνει στο χωριό, να δείτε, να δρομολογείτε μέχρι το τέλος της θητείας σας? Όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και όπως φαίνεται θα συνεχιστεί, η Αγιάσος είναι σε συνεχόμενη ανωδική πορεία, τουριστική. Οπότε οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες είναι πολύ σημαντικές για μας. Και με τον κήπο της Παναγίας και αυτό που ακούγεται για τον ξενώνα της Εκκλησίας. Εμείς προτρέπουμε την νεολαία, τα νέα παιδιά που θέλουν να μείνουν στο χωριό, να προσπαθήσουν να κάνουν δουλειές εδώ πέρα, τουριστικές, που θα τους δώσουν μεροκάμα το καλό και θα τους αφήσουν να κάνουν και οικογένεια εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Φέτος πολλοίς κόσμος ανέβηκε στην Αγιάσο, παραπάνω από άλλες χρονιές, που η Αγιάσος, ειδικά το 15 Αύγουστο, είναι το κέντρο του νησιού. Πράγματι, ανέβηκε πάρα πολλοίς κόσμος. Δεν ξέρω τώρα αν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε όσον αφορά στην εστίαση, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς έκλεισαν κάποια μαγαζιά και ο κόσμος δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Πιστεύουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα λειτουργήσουν πάλι αυτά τα μαγαζιά εστίασης και ο κόσμος θα είναι πιο εύκολα να βρει τα πάντα στην Αγιάσου. Στο θέμα του πάρκινγκ, υπάρχει πάνω θέμα πάρκινγκ, αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει και κάτι για τις πιο χαμηλές περιοχές. Είμαστε ήδη σε συνεννόηση και με τον Δήμαρχο και με τον Αντιδήμαρχο Αγιάσου, τον κύριο Κοτσόνη. Προσπαθούμε να γίνει μία μελέτη και να ενταχθεί σε πρόγραμμα Leader τα σφαγεία. Είναι ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων, συν 200 των περιβάλλων χώρων, ο οποίος θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα της Αγιάσου, ένα χρόνιο πρόβλημα. Και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε.